Καλησπέρα σας. Τι γίνεται, τώρα έχουμε μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής στην περιοχή. Πού ξέσπασε η φωτιά και πού κινείται? Η φωτιά ξέσπασε κοντά στα όρια του Δήμου μας, στο χωριό Δάφνη. Ανήκει στον Δήμο Βιωτίας, αλλά πολύ κοντά στα όρια μας, δίπλα στις Ερυθρές. Όμως με την άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό άμεσο έλεγχο και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κάποιες επίγειες δυνάμεις έχουν μείνει για να την εξουδετερώσουν εντελώς. Επομένως, από την αρχή, μόλις ξεκίνησε η φωτιά, δεν ήταν πολύ μεγάλη. Απλώς κινητοποιήθηκαν άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να αποφευθούν τα χειρότερα. Πολύ σημαντικό. Επνέουν άνεμοι στην περιοχή σήμερα. Υπήρχε άμεσος κίνδυνος επέκτασης και πραγματικά έγινε μεγάλη παρέμβαση από αέρος. Κυρία Κριεκούκη, είναι μακριά από τους κατοικημένους οικισμούς και από την Μάνδρα και από τα Βίλια? Όχι, από τη Μάνδρα και από τα Βίλια μακριά. Πολύ κοντά στις Ερυθρές. Στον οικισμό Ερυθρές, πολύ κοντά στις Ερυθρές του Δήμου μας. Ωστόσο, αλλά δεν υπάρχει κανένα πλέον πρόβλημα. Συνεχίζουν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα, κυρία Κριεκούκη? Όχι. Σταμάτησαν. Όχι, οπότε τα επίγειες σταμάτησαν. Mm-hmm. Ναι, μόνο οι επίγειες δυνάμεις. Είναι υπό έλεγχο. Πνέουν άνεμοι ισχυροί στην περιοχή, γι' αυτό ανησύχησε την πυροσβεστική. Υπάρχουν άνεμοι, Επομένως, θα μείνουν όλο το βράδυ, φαντάζομαι, οι πυροσβεστικοί στο σημείο. Ναι, λογικά θα παραμείνουν. Έχετε εικόνα ενδεχομένως, κυρία Κριεκούκη, τι μπορεί να προκάλεσε αυτή τη φωτιά? Δεν ξέρω, από την αντιδήμαρχο που πήρα κάποιες πληροφορίες, μάλλον κάποιο λάθος ανθρώπινο προφανώς, κάποιος περαστικός. Αυτό υπέθεσαν, δεν ήταν σίγουροι. Τις επόμενες ώρες φαντάζομαι και το ανακριτικό της πυροσβεστικής θα έχει μια καλύτερη εικόνα. Το ευτύχημα είναι ότι περιορίστηκε και ήταν άμεση η αντίδραση της πυροσβεστικής. Κυρία Κριεκούκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε.